Λοιπόν, σήμερα το βίντεο θα είναι τελείως διαφορετικό. Θα πάω στον ΑΒ, στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω κάτι σούπες που έχουν και θα τις δοκιμάσουμε. Νομίζω έχουν φακές, ρεβίδια, ψαρόσουπα. Αν έχει ψαρόσουπα, δεν θα τη δοκιμάσω γιατί δεν θέλω να φάω ψάρι σήμερα. Αλλά νομίζω έχουν 3 ή 4 διαφορετικές σούπες, οι οποίες απευθύνονται, φίλε, σε κάτι τύπου σαν και εμένα, εργένιδες, οι οποίοι βαριούνται να μαγειρεύουν. Ή αν έχεις κανένα γραφείο και τα λοιπά, ρε παιδί μου, γύρω-γύρω και δεν πρόλαβες να πάρεις φαγητό μαζί σου, πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις αυτή τη μαγειρευτή, γιατί είναι μαγειρευτά όλα αυτά. Και τρως. Βασικά θα πάρω μία σούπα από όλες και θα προσπαθήσω να φάω σήμερα σχεδόν μόνο σούπες. Ωραία, θέλω μία φασολάδα, μία ρεβίθια και μία φακές. Είχα σκοπό να φάω για 24 ώρες, κάτσε δεν φέρνω. Να φάω για 24 ώρες, όπως σας είπα, τα φαγητά αυτά που έφερα είναι 3 σούπες από τον ΑΒ. Βέβαια κάτι μου έτυχε, πρέπει να κάνω κάτι το απόγευμα, οπότε δεν θα προλάβω να το κάνω όλο αυτό. Θα κάτσω, θα τα δοκιμάσω ένα-ένα όλα και θα σας πω τη γνώμη μου. Εν τω μεταξύ η κάμερα γέρνει, είναι έτσι. Και κοίτα την απόσταση που μας χωρίζει και, και πάλι βαριέμαι να σηκωθώ να τη φτιάξω. Τέλος πάντων, άρα πήρα κάτι παξιμάδια, μαχαιροπύρουνα μίας χρήσης, είναι, σου σώζουν τη ζωή ρε φίλε αυτά, γιατί δεν χρειάζεται μετά να κάθεσαι και να πλένεις πιάτα κτλ. Λοιπόν, και πήρα και ένα παστέλι. Άρα, ποιες είναι οι σούπες, Πέτρο? Φασολάδα, φακές, ρεβίθια, okay. Θα ξεκινήσουμε τα ρεβίθια, τα οποία πρέπει να είναι και τα πιο άθλια. Αυτή είναι η συσκευασία τους, όπως είδατε είναι σε κάτι μεγάλα μεταλλικά σκεύη και σου το βάζει με μια κουτάλα. Άμα έχεις ένα βαθύ πιάτο στο γραφείο, μπορείς να την χύσεις μέσα και να τη φας από εκεί. Λοιπόν, μυρωδιά, ρεβίθια, σαν να δοκιμάζω MRE. Τώρα δεν μπορείτε να το δείτε κι εσείς, φαίνεται καθόλου, ναι. Από μυρωδιά, με άριστα το 10, σύμφωνα με τα γούστα μου πάντα, θα πάρει 6. Και 6 είναι πολύ καλό γιατί είμαι αυστηρός. Πιο αυστηρός και από μποντρίνι, όπως είχε πει κάποιος. Το καλύτερο είναι να βάλεις κανένα παξιμάδι μέσα, να το αφήσεις να αποπαριάσει και να το φας έτσι. Αλλά λόγω έλλειψης χρόνου θα το φάω έτσι. Δεν είναι πολλά υποσχόμενη. Κάτσε να σας τη δείξω. Αυτά εδώ είναι τα ρεβίθια. Κάνε focus τα ρεβίθια. Το βλέπετε? Πρέπει να είναι άθλια. Ναι, εντάξει, είναι λίγο άνοστα, όχι είναι νόστιμα. Ρε εσύ, είναι νόστιμα. Κοίτα, είναι λίγο άνοστα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα αφού μπορείς να προσθέσεις λίγο αλάτι. Μη βήξεις σε κανένα δημόσιο χώρο, θα σε εκτελέσουν. Πραγματικά είναι νόστιμα, αλλά δεν έχουν καμία γεύση έτσι τρελή. Έχω την εντύπωση πως θέλουν λίγο αλάτι. Τα αφήνω στην άκρη. Με το ίδιο κουτάλι θα το δοκιμάζω όλα σιγά. Και θα περάσουμε στις φακές. Τσακ μπαμ το κάνω. Το βίντεο θα βγει μικρό. Αλλά όσοι έχετε κάποιο γραφείο ή δουλεύετε από το σπίτι και δεν προλάβατε ρε φίλε να μαγειρέψετε για κάποιο λόγο, μπορείς να πεταχτείς και να πάρεις ένα τέτοιο. Τώρα σκέψω ότι εκτός από αυτά έχει και ψαρόσουπα. Πάντως αυτό εδώ που είναι μία μερίδα κάνει 2,25. Δηλαδή τίποτα. 2,25 παίρνεις ένα σουβλάκι. Τώρα το ερώτημα είναι, Πέτρο, μπορείς να τρως κάθε μέρα αυτές τις σούπες? Άσχετα αν θα τις αλλάζεις κάθε μέρα. Δηλαδή, τη μία μέρα μπορείς να φας λίγο φακί, την άλλη μέρα θα φας λίγο ρεβίθι κτλ. Θα έλεγα όχι, είναι μία λύση έκτακτης ανάγκης. Ωπα ρε. Αυτό εδώ είναι η φακί, η οποία η μυρωδιά της είναι πάρα πολύ καλή. Κάτσε να σας, θα τα κάνω πλάνα ρε φίλε, πω, ρε, να σηκώνομαι τώρα. Θα κάνω την υπέρβαση. Αλλά νομίζω ότι κάνει νόημα να τη δείχνω. Το βλέπεις? Okay. Άρα ναι, πάμε να την δοκιμάσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, φακί έχω ξαναπάρει, έχω ξαναφάει, ξέρω ότι είναι καλή. Αλλά η μυρωδιά σε σχέση με το άλλο είναι πολύ καλύτερη. Είμαι λίγο κρύα, μπορείς να τη βάλεις δηλαδή να τη ζεστάνεις σε κανένα φούρνο μικροκυμάτων.
όχι βέβαια σε αυτό εδώ μέσα, αλλά σαν γεύση τζάμι. Θα προτιμούσα φυσικά φακί από το ρεβίθι. Και τελευταίο, έχουμε τη φασολάδα. Okay. Και το πρωί είδα και κάτι γερόντι. Είδα κάτι γερόντια πριν ανοίξει το σούπερ μάρκετ, έξω από το σούπερ μάρκετ να περιμένουν να ανοίξει. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά. Φασολάδα, Πέτρο, θα μας τη δείξεις? Ναι. Θα σηκωθώ τώρα μισό λεπτό. Από εμφάνιση, με άριστα το 10, 7, μυρωδιά, με άριστα το 10, 7, γεύση, θέλει αλάτι, καλά εγώ γίνει τώρα με το αλάτι το παρακάνω, σάλτσα είναι πολύ ωραία, είναι πολύ νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο, αλλά νομίζω η φακή είναι πιο νόστιμη. Όπως σας είπα, εγώ παίρνω κάτι παξιμαδάκια. Αυτά εδώ πέρα κάνουν γύρω στα 3 ευρώ η συσκευασία. Είναι γύρω στα 10 ευρώ το κιλό. Και το παίρνεις, το σπάς έτσι μέσα. Και το αφήνεις για κανένα 5 λεπτό. Και ξέρεις, απορροφά τη σάλτσα και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Όσο γίνεται αυτό, κάτσε να δοκιμάσω το παστέλι. Το παστέλι, όταν θέλω να φάω κάτι γλυκό, προτιμώ τα παστέλια. Είναι λίγο ακριβά βέβαια, για να φας κάθε μέρα από 3 παστέλια. Και γενικότερα πάντα ψωνίζω ένα, γιατί άμα πάρω 5-6 και τα βάλω στην κουζίνα, κάθε 3 λεπτά σηκώνομαι και τα τσακίζω. Κριτών Άρδος, νομίζω κάνουν και παξιμάδια αυτοί, δεν θυμάμαι. Πάντως έχω δει και σε άλλα σούπερ μάρκετ να έχουν τέτοια, ρε παιδί μου, ξέρεις, σούπες κτλ. Και μαγειρευτά. Έχω δει κάτι σαλάτες του Πρεντετζίκη, του Άκη, σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Αν θέλετε να τα δοκιμάσω, να σας πω την άποψή μου, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Κάτι θα κάνω. Λοιπόν, τι θα πήγε. Τελευταίο και φεύγουμε. Παιδιά, είναι πολύ καλή, πραγματικά. Από το να πάρεις 2-3 σουβλάκια, καλύτερα να πάρεις τίποτα τέτοιο. Μου άνοιξε η όρεξη τώρα, δεν θέλω να φύγω. Πρέπει να κλείσω. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye.